Συγχαρητήρια. Στον Παπαδόμου. Αποδίδουμε. Κάτσε λίγο. Μάγικο. Ωραίο ήταν. Τίμιο. Ωραίο ήταν. Μάγικο, τίμιο. Αυτά τα λόγια που έχω να πω, τίποτα άλλο. Εντάξει, έχει αξία το λέω ασφαλή. Περίμενε λίγο. Όχι, όχι, θα σου το πω και πιο κοντά. Έχει αξία. Ζηλεύω πολύ. Εντάξει. Ναι. Ζηλεύω πολύ. Ζηλεύω πολύ που η ομάδα μου δεν είναι εκεί. Αυτό εννοώ. Αλλά να σου πω. Χαρείτε το. Θα σου πω κάτι. Πρέπει να το χαρείτε και ναι. Μάλιστα τόσο πολύ που βγήκε όλο ο κόσμο έξω. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Ξέσπασμα. Όπω είχα προχθές, αυτό το ξέσπασμα εδώ. Καλά. Το προθεσινό δεν ήταν. Δεν είχα μέσα με αυτό. Άλλο ρε παιδί μου. Εδώ βγήκε. Κύριε παιδί μου. Βγήκε 200.000 κόσμο έξω. Για αυτό το πράγμα, δηλαδή, εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο τώρα από μικρό παιδάκι, έτσι. Λέω ένα πράγμα και θέλω να το πω πραγματικά, το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έτσι το νιώθω. Αγαπάμε τις ομάδες μας για τις πολλές πίκρες που έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια και για τις χαρές αυτές, ρε παιδί μου. Είπα, κοίτα εδώ, λαό. Τις χαρές και τις μαζί. Έτσι. Πάντα. Χάρηκα αυτό γιατί. Αυτό είναι πειράς, πλατεία Κοραή. Πλατεία Κοραή. Της κακομοίρας, παιδιά, της κακομοίρας. Στο δρόμο, εμένα το σπίτι μου είναι κοντά στη Νέα Σμύρνη. Είναι στη Συγκρού. Στο δρόμο στη Συγκρού απ' έξω ήταν το πούλμαν. Το είδα κάποια στιγμή, το ξυπνήσαμε αυτό. Ανοιχτό του για να πάνε οι παίκτες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Κόσμος, λαός. Κάτω χαμηλά κόσμο, πάρα πολύ σκορπιό. Χαμός παντού. Ακόμα και τώρα στο δρόμο που ερχόμουν εγώ έβλεπα σκόρπιους που γυρνάγανε από εδώ και από εκεί. Ναι. Στον Πειραιά ο κόσμος είναι μαζεμένος ακόμα. Μαζεμένος κόσμος στην πλατεία Κοραή, στο Δημοτικό Θέατρο δηλαδή. Ουσιαστικά είναι μαζεμένος ο κόσμος και πανηγυρίζει. Αυτές είναι οι χαρές για τις οποίες όλοι μας, τέλος πάντων, γι' αυτό αγαπάμε τις ομάδες μας. Δες τι έχει γίνει σήμερα, πάμε. Έχουμε. Παρακαλώ. Θέλω να δεις. Δείξε τον. Παναγιώτη Στάθης με τον καλό συνάδελφο. Δες. Θανάση Τσίτσα. Ο φίλος μου και συνάδελφος, ναι, έτσι, ναι. Ο Θανάσης ο Τσίτσας, ναι. Ο ανταποκριτής του Αντένα στη Νέα Υόρκη, ναι. Ήρθε στην Ελλάδα, παιδιά, ο Τσίτσας, για να δει τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Εδώ μπράβο, κλαίει μπράβο. Ο Τσίτσας. Σας χάρηκα. Λογικό. Κλαίει από τη χαρά. Λογικό. Είδα ανθρώπους, άκουσα ανθρώπους. Καλημέρα κύριε Ξενικάκη. Γεια σας, καλημέρα. Χαρά μαζί μας και ο Άλεξανδρος Ξενικάκης. Ήταν εκεί και ο Αλέξανδρος. Βέβαια. Και ο Παναγιώτης ήταν εκεί. Μόνο εμείς δεν είμαστε. Λογικό. Εντάξει. Αλλά οι δύο αυτοί άνθρωποι ήταν εκεί. Θα μας τα πούνε όλα παιδιά, τώρα. Παιδιά, είδα ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κλαίγανε. Μου λέγανε για τον πατέρα τους που θα ήθελαν να είναι εκεί. Ναι, ναι. Μου το έλεγαν κι άλλοι εδώ, συνάδελφοι, να είναι καλά. Είναι μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή. Θυμήθηκα, πραγματικά κι εγώ και συγκινήθηκα, το φίλο μου, τον Λάζαρο τον Λασκαρίδη, συνάδελφο. Μπράβο. Τον αντιδήμαρχο Καλυθέας, ο οποίος χάθηκε πολύ άδικα. Τον Λάζαρο έχω δει χιλιάδες αγώνες. Πόσο θα χαιρόταν να δει την ομάδα να είναι, να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο κτλ. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Χαρά για όλες τις πίκρες. Ο άλλος μου έλεγε για το Ριαθόρ. Ναι. Τι είχε γίνει στο Ριαθόρ, τι είχε γίνει με τον Ελευθερόπουλο, με την Γιουβέντους. Χαρά, ρε παιδί μου. Τεράστια χαρά. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες εδώ που είδαμε από τον Πειραιά, αλλά και από όλες τις πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο έχουν βγει πολλοί Ολυμπιακοί, φίλοι του Ολυμπιακού και πανηγύρισαν. Αλλά χθες στην Ελλάδα έγινε επανάσταση. Ναι. Βγήκαν στους δρόμους. Εντάξει. Είναι τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η ελληνική ομάδα που ανοίγει το δρόμο. Και καλά είπε ο Μαρινάκης. Εμένα μου άρεσε όπως το είπε ο Μαρινάκης. Αυτό ήθελα να πω. Που λέει είμαστε οι πρώτοι, πιστεύω θα ακολουθήσουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Θα ακολουθήσουν και άλλες και δεν θα θυμάται κανείς το πρώτο λέει. Μετά θα θυμόμαστε τον τελευταίο. Αυτό είναι ωραίο. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Ισχύει.
Ξέρετε τώρα πώς πήγε. Ισχύει. Θα θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτά τα. Όλα καλά πήγαν, εντάξει. Τώρα όχι, εντάξει, να ξεκινήσουμε όχι. Το, να δούμε το μάτς, τι έγινε στο μάτς. Μας έβγαλε η Παναγία τώρα, συγγνώμη δε κιόλας. Ναι, ήταν δηλαδή, λίγο. Εγώ ήταν, έλεγα. Άκουγα, λίγο ψυχοφθόρο. Ήταν α, πολύ. Λίγο. Τι λίγο. Με τον γκολ στο 116 δεν ήταν. Μέχρι να πει ο διαιτητής. Ότι μετράει. Ότι μετράει. Πρόσεξε. Τέσσερα λεπτά πρέπει να κράτησε μια ενότητα. Πρέπει να ουρλιάζαμε κάνα τρίλεπτο στον γκολ και μετά είχαμε κρατήσει την ανάσα μας, σκάγαμε. Εδώ τον γκολ. Εδώ δεν υπάρχει, εντάξει. Είναι φοβερή η σέντρα. Ποιος κάνει τη σέντρα? Του ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ. Να δώσουμε και τα credit στον Ιμπόρα που παίρνει την κεφαλιά, αλλά ο κύριος Ελκαμπή. Εντάξει, να το πω εντός εισαγωγικών, συγγνώμη για την έκφραση, είναι φωνιάς. Είναι. Εγώ δεν θυμάμαι ποδοσφαιριστή να έχει τόσο καλή επαφή με τα δίχτυα πολλά χρόνια. Ήταν κακός ο Ελκαμπή. Ναι. Ναι, εντάξει, τον είχαν κλείσει. Ναι, παιδί μου, ήταν το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού. Αλλά αυτόν τον τύπο, αυτού του ποδοσφαιριστές. Στο 116, έτσι. Του θες για αυτό το πράγμα ακριβώς. Ότι μπορούν μία φάση να του κάνουν. Και εκεί ξεκίνησε το ηφαίστειο συναισθημάτων. Εντάξει, ήταν μεγάλη νύχτα. Μεγάλη νύχτα για τον Ολυμπιακό, μεγάλη νύχτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν προσπαθούμε να βρούμε και τα λόγια να το περιγράψουμε. Είναι κάτι που. Πρόσεξε τώρα εδώ. Ο Ελκαμπή κατεβάζει το σώμα του, έχει βάλει πλάτη τον κρατάει, κατεβάζει το σώμα του και παίρνει κεφαλιά, ανάποδο κεφαλιά. Δεν φαίνεται από την εικόνα την κάμερα, αλλά ήταν φοβερές οι αντιδράσεις των γύρω. Δηλαδή σε κάποιες στιγμές κοιτάς πώς αντιδρούν οι γύρω σου, άλλος τραβάγε τα μαλλιά του, άλλος έκλαιγε. Η αρχή στον γκολ είναι αδιανόητη, γιατί για κάποια λεπτά επικρατούσε πολύ άγχος και από τις δύο πλευρές. Ενώ ήταν καλή ατμόσφαιρα. Δηλαδή και οι φίλοι του Ολυμπιακού το έζησαν πολύ έντονα και οι φίλοι της Φιωρεντίνα το έζησαν πολύ έντονα. Αλλά όσο πλησιάζαμε προς τα πέναλτι, υπήρχε πολύ έντονο άγχος. Και νομίζω ότι είσαι εκεί. Καλά. Ο Ολυμπιακό μου θα βγει από το γήπεδο. Το πέναλτι τώρα είναι και λίγο άδικο. Δεν άντε. Ναι. Αλλά αυτό που έγινε στον γκολ, η αρχή δηλαδή που ακούστηκε στον γκολ. Και μέχρι να μετρήσει η νεκρική σιγή, μέχρι να μετρήσει τον γκολ που εξεταζόταν από το VAR για το αν είναι offside ή όχι, ήταν απίθανο αυτό που έγινε. Όταν έφτασε η γειτονιά μου, νόμιζα δεν είχαμε Ολυμπιακού. Νόμιζα έτσι, δεν είχαμε Ολυμπιακού. Επειδή είχε σταματήσει μια σιγή. Λέω ξανά, δεν βλέπει κανένα το παιχνίδι ή δεν έχουμε Ολυμπιακού εδώ πέρα. Ναι. Όταν μπήκε τον γκολ. Μία τη νύχτα, πόσο ήταν. Ναι. Και λέω. Μία παρά. Τι έγινε, σεισμό, ε. Και μείνα σε μια ίσχυη γειτονιά. Δεν είναι ότι κάτι δεν μπορεί να πει ότι πολύ ήσυχα. Είναι δηλαδή εξοργιστικά ήσυχα. Δεν ξέρω τι έγινε. Τι έκρηξε ήταν αυτή. Φαντάσου. Εντάξει. Στο γήπεδο τώρα, εσύ θα σου πάρει. Λογικό. Στο γήπεδο έγινε χαμό, ναι. Εντάξει, μοναδικές στιγμές. Νομίζω ότι δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός. Πάντως, αν θέλουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Παρότι η Φιωρεντίνα είναι πολύ καλή ομάδα. Καλή στο ομάδα πρώτο ημίχρονο. Ναι. Εντάξει, δεν θα έφτανε και άμα δεν ήταν καλή ομάδα. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο που νομίζω ήταν λίγο καλύτερη η Φιωρεντίνα, είχε τις στιγμές της, θα μπορούσε να προηγηθεί. Αυτό πολύ που έχει. Τζολάκης, πάρα πολύ βλέπουμε, το πόσο οριακό, είναι το γκολ. Δηλαδή, ο ώμος του Ελκαμπή είναι στην ίδια ευθεία. Πολύ καλό ο Ζολάκης στο πρώτο ημίχρονο. Λογικό δεύτερο να τσεκαριστεί τον γκολ. Ναι. Λογικό. Ήτανε. Υπάρχει και ημιαυτόματο offside, να το πούμε έτσι. Δεν είναι γραμμές VAR. Είναι ημιαυτόματο offside. Είναι μια νέα τεχνολογία που ευελπιστούμε να τη δούμε και στην Ελλάδα. Το θέλουν και οι ομάδες εδώ να το φέρουν κάποια στιγμή. Είναι ακόμα πιο εξελιγμένο VAR. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος για να το πω έτσι. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν. Εδώ περιμένουν και λέει γκολ. Λέει ότι είναι αδιανόητο. Και γίνεται χαμός. Δηλαδή θυμάμαι τουλάχιστον δύο φορές αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο να αρχίζουν την ιαχή οι Ολυμπιακοί ότι ανυπομονούμε να μετρήσει. Έλα, προχώρα, αλλά προχώρα. Επειδή περνούσε ο χρόνος, κουράστηκαν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Έκλεισε η φωνή μας. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στην παράταση νομίζω ότι ο Ολυμπιακός. Κλαίει, κοίτα τον. Εντάξει, είναι φοβερά πολύ τα κλάμα εδώ. Είναι φοβερά πολύ κλάμα εδώ. Και μετά χαρά. Δηλαδή, μετά τα πανηγύρια που έβλεπα, που είχαμε όλοι συνδέσει και πανηγύρια από όλη την. Από την Φιλαδέλφεια, από τον Περισσό, τη Συγκρού μετά. Πολύ χαρά μετά. Αλλά το κλάμα ήταν το αρχικό, δηλαδή πρώτη αντίδραση. Ναι, ήταν πράγματι. Πολύ συγκίνηση ο κόσμος. Πολύ. Πάρα πολύ συγκίνηση. Πολύ. Και όλων των ηλικιών κόσμος. Εντάξει, λίγο μεγαλύτερο λογικό να συγκινηθούν λίγο παραπάνω, γιατί θυμούνται στον και κύριο αυτά. Άρη να πω καλημέρα, ο κύριος Άρης. Ήταν πίσω μου ο κύριος Άρης στο γήπεδο. Ναι. Συγκίνηση μεγάλη ο κύριος Άρης. Να δω, πειράσα. Ναι, είναι Πασαλιμάνι. Αυτό είναι Πασαλιμάνι. Είναι πλατεία Κοραή. Α, σωστά, ναι. Πρόσεχε τώρα. Τελειώνει το παιχνίδι, γίνεται η απονομή, γίνεται χαμός στο αυτό κτλ. Φεύγουμε στον δρόμο, όλοι οι εθνικοί να σταματάνε τα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου, να αρχίζουν να βαράνε κόρνες, να συνθήματα, ιστορίες. Είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει στο γκολ,
στο Πασαλιμάνι, αν μπορούμε να, να το δούμε το πλάνο, που είναι, είναι ο κόσμος τέλος πάντων μαζεμένος στο Πασαλιμάνι. Δεν ξέρω αν τα έχουμε διαθέσιμα τα πλάνα μας. Όχι μόνο στον γκολ, το τι έγινε εκτός γηπέδου, δηλαδή στο Πασαλιμάνι, που είναι διαθέσιμος ο κόσμος. Και εντάξει, προφανώς έχει πυκνώσει περισσότερο και γίνεται. Ναι. Έχουν ανάψει δεκάδες πυρσί. Εδώ. Αυτό είναι. Δηλαδή, πάλι, ναι. Ναι, το θέατρο. Είναι μόλις τελείωσε ο αγώνας αυτό. Εδώ είναι μόλις έχει τελειώσει. Ναι. Είναι μόλις έχει τελειώσει. Πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, πάνω. Και πάνω στα κτίρια πάνω έχει κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος. Κυριολεκτικά η νύχτα μέρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως υπερβολή έγινε η νύχτα μέρα. Ποια πρόσωπα ξεχωρίζεις? Ποια? Πρόσωπα ξεχωρίζεις. Εγώ ξεχωρίζω τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι ένας κύριος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Να την πάρω την πάσα. Ναι. Λοιπόν, μάρκα δημιούργησε για τον κύριο Μεντιλίμπαρ αυτό. Έλα ρε. Τι λέτε ρε παιδιά. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον όλυμπο του ποδοσφαίρου. Ναι. Τι λες Δίας. Τώρα. Στο πάνω μέρος. Έλα ρε φίλε. Μάρκα το. Να μην του βγάλουμε απλά τον καπέλο, να του βγάλουμε και κάτι. Δηλαδή, αυτό που έχει καταφέρει φέτος. Μόνο ο Μπενίτεθ το έχει κάνει. Back to back ευρωπαϊκά. Εγώ δεν το, καλά, πέρα από αυτό. Δεν το συζητάω τώρα. Επιτυχία όμως κάτι ξεπέρασε το Europa League. Και ποια ομάδα πήρε. Αλλά πήρε τη Σεβίλη. Εκεί θέλω να σταθώ. Αλλά δεν ξέρω πόσο σε βγάλε. Δηλαδή το Γενάρη γινόταν κουβέντα ότι ο Ολυμπιακός ίσως πρέπει να την αφήσει πίσω τη χρονιά. Δεν πηγαίνει καλά. Ότι καταραίει και τα λοιπά. Να αρχίζει να χτίζει για την επόμενη. Αν και είχε καλό προπονητή πριν. Πολύ καλό προπονητή. Δεν το συζητάμε. Δεν είχαν βγει όλα. Δεν είχαν βγει για τίποτα. Έχει κολλήσει τα κομμάτια του παζλ τόσο καλά ο συγκεκριμένος, που μέσα σε 4 μήνες έχει καταφέρει. Όχι αυτό που δεν υπήρχε περίπτωση να το συζητούσαμε το Δεκέμβρη-Γενάρη. Yeah. Φοβερό. Νομίζω ότι αυτό, παιδιά, κύριος... αλλάζει όλη την ιστορία του Ολυμπιακού, ως συλλόγου. Συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Και γενικότερα, εγώ νομίζω, ανεβάζει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανεβάζει σκάλα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκπληκτικό. Λοιπόν, με την Λίμπαρο. Με ζώνη Ολυμπιακός, έτσι δεν ξέρω να το παρατηρήσατε. Και η ζώνη είναι Ολυμπιακός. Άντε, ζώνη έχει το σήμα του Ολυμπιακού. Ναι, φοβερό. Κοίτα λεπτομέρειες. Μιλάμε για κύριο με γράμματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει το ήθος του. Στο γήπεδο, να σας πω επίσης, Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος αποθεώθηκε ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Επίσης Βάσκος, να πούμε. Και ο Βαλβέρδε, μας πάνε αυτοί, δεν ξέρω. Ναι. Είναι σοβαροί, ρε. Είναι και φίλοι μεταξύ τους. Ναι, είναι σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί χαρακτήρες. Έδωσε την έγκρισή του, έβαλε τη σφραγίδα ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Από πρόσωπα, τι άλλο κρατάμε. Ο Φορτούνης. Φορτούνης, ναι, δεν έκανε καλό παιχνίδι. Όχι, αλλά καλό παιχνίδι, αλλά επειδή έχει περάσει πάρα πολλά στην καριέρα του συγκεκριμένος, έχει τραυματιστεί δύο φορές σοβαρά στο χιαστό και δεν έχει ακούσει και λίγα. Ο Κώστας ο Φορτούνης. Ο κόσμος του Ολυμπιακού νομίζω ότι αγαπάει πολύ τον Κώστα Φορτούνη. Ναι, συμφωνώ. Πριν από δύο μήνες, επειδή δεν πήγαινε καλά ο Ολυμπιακός, λέγανε ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Τι συζητάμε τώρα. Εντάξει. Δικαιώθηκε και αυτός, το έζησε και πάρα πολύ έντονα και αυτός. Έβαλε τα κλάματα. Έδινε συνθήματα, παιδί μου. Πήγε κάτι και έδινε συνθήματα. Στο δημοτικό θέατρο ήταν άλλο πράγμα. Γέννημα θρέμα Ολυμπιακού είναι ο συγκεκριμένος. Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο. Τώρα υπάρχει μια ιστορία που λέγεται ότι είχε συμφωνήσει με άλλη ομάδα ο Φορτούνης πριν έρθει στην Ελλάδα και πήρε μόνο στον Ολυμπιακό και του είπε: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό, γιατί είμαι Ολυμπιακός. Μου κάνανε μια εξαιρετική πρόταση οι άνθρωποι. Αλλά εγώ θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό. Το 2014 όταν ήρθε. Και ήρθε στον Ολυμπιακό. Και πήγε στον Ολυμπιακό τελικά. Γενικώς έχει φοβερές ιστορίες. Η Μπόρα. Ακαδημίες του Ολυμπιακού, έτσι να τα πούμε. Η Μπόρα. Ο Ιμπόρα ήταν για υπόκληση αυτό. Ο οποίος είναι ο πιο έμπειρος παίκτης από όλους. 36 χρονών, δεν σταμάτησε να παίξει. Έχει κατακτήσει Europa League. Έχει πάρει 5 έχει. Το 5ο είναι ο Ιμπόρα. Ναι, σωστά. Και 4 Europa League και αυτό. Η μαγιά του με τη Λίμπαρ είναι ότι παίρνει ένα παίκτη ο οποίος οι προηγούμενοι προπονητές έχουν αρχίσει τον βγάζουν στον πάγκο και τον παίρνει και του λέει είσαι πύργος, αδερφέ. Αν δεν κάνω λάθος, στο 118. Είναι αυτός που πήρε την κεφαλιά. Μόνο τον Ιμπόρα έβλεπα να τρέχει και πάνω κάτω. Τον γκολ από δική του κεφαλιά ξεκινήσει. Γενικότερα δεν έχει χάσει. Θυμάμαι να έχει χάσει κεφαλιά ο συγκεκριμένος από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλός. Εδώ η στιγμή της απονομής του τροπαίου. Έτσι, πολύ ωραίο και το τροπαίο. Αυτό είναι το πλάνο. Ο Τζολάκης επίσης έκανε καλό παιχνίδι. Πολύ καλό παιχνίδι. Γενικότερα νομίζω η άμυνα του Ολυμπιακού και ο Κάρμο και ο Ρέτσο. Υπόκληση στον Παναγιώτη Ρέτσο. Παιδιά, αποθεώθηκε ο Ρέτσο, ο οποίος κάποια στιγμή τραυματίζεται, ζαλίζεται, πέφτει κάτω. Ναι, και μπαίνει ακούσει. Μέσα και σκυλιάζει ο Ρέτσο. Όχι απλά έπεσε κάτω, ζήτησε αλλαγή για ναι, τα... μα ζαλιζόταν, παιδί μου. Αλλαγή. Κάποια στιγμή είχε έρθει κοντά εκεί που ήμασταν και ο Ρέτσο πραγματικά ανέβαινε και έπεφτε μόνο του άνθρωπο. Δεν κρατιόταν από τζαλάδα. Και μπαίνει μέσα και σαρώνει. Αυτό και αν έχει ακούσει. Πιθανόν ο καλύτερο παίκτη τη ομάδα ήταν ο Ρέτσο. Χθε ήταν φοβερό. Κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει πολύ καλό δεύτερο μισό της σεζόν. Είναι από τους καλύτερους πραγματικά στο χθεσινό παιχνίδι.